Ποτέ ξανά Χούντα, ποτέ ξανά φασισμός είναι το σύνθημα της εκδήλωσης που διοργανώνεται στις 6 το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής στο Μνημείο των Ηρώων στην παραλία του Βόλου με αφορμή τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου του 1967. Την εκδήλωση που περιλαμβάνει ομιλία και συζήτηση για τα γεγονότα εκείνης της περίοδου καθώς και συναυλία από τοπικά μουσικά σύνολα διοργανώνουν η αντιφασιστική κίνηση Μαγνησίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανταρσία, το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, η Λαϊκή Συνέλευση Αγίου Νεκταρίου, το ΚΚΕ και η οργάνωση ξεκίνημα. Η Χούντα ήταν ένα καθεστώς φυλακίσεων, βασανιστήριων, καταπίεσης και απαγόρευσης κάθε δικαιώματος διαμαρτυρίας, διεκδίκησης, συλλογικού αγώνα από την πλευρά των εργαζομένων και του λαού. Ήταν ένα καθεστώς κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των Ελλήνων εφοπλιστών, των Ελλήνων βιομηχάνων, των Ελλήνων τραπεζιτών. Ένα καθεστώς βουτυγμένο στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Αυτή η ιδιότυπη δικτατορία των αγορών, παγκόσμια και τοπικά, και των μνημονίων ακόμα χειρότερα στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και παραπέρα, επιβάλλει πρώτα απ' όλα την ενότητα όλων των αριστερών δυνάμεων. Και να πάμε και παραπέρα και όλων των προοδευτικών ανθρώπων. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης τόνισαν κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου ότι σήμερα η δημοκρατία απειλείται όχι από τους χουντικούς συνταγματάρχες αλλά από την πολιτική της Τρόικα και της τρικομματικής κυβέρνησης. Ο φασισμός δεν εμφανίζεται μόνο στον πολιτικό χάρτη της χώρας, των πολιτικών δυνάμεων της χώρας το τελευταίο διάστημα. Η παρουσία της Χρυσής Αυγής αποτελεί την πολιτική έκφραση του φασισμού, αλλά από εκεί και έπειτα αυτό το οποίο πρέπει επίσης να μας έχει σε εγρήγορση είναι φαινόμενα εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας. Θα πρέπει όλες οι δυνάμεις, είτε της αριστεράς, είτε κοινωνικές και δυνάμεις αυτή τη στιγμή που συγκροτούν το κίνημα και μπορούν να οργανώσουν αντιστάσεις, να οργανωθούν και να συντονιστούν σε μια κατεύθυνση, θα λέγαμε γενικευμένου αντάρτικου σε αυτή την επίθεση,